Υπήρξαν προβλήματα? Για αρχή να πω ένα χρόνια πολλά. Να έχουμε ένα ευτυχισμένο 2015 με υγεία. Όσον αφορά τον αποχιονισμό και τον τομέα της πολιτικής προστασίας, ενεργήσαμε άμεσα. Ξεκινήσαμε απευθείας από τις 2 η ώρα που το μεσημέρι χθες που ξεκίνησε να υπάρχει πυκνή χιονόπτωση γενικά σε όλο το Δήμο Ιορδαίας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στον αποχιονισμό από το Δήμο, γιατί κάνανε εξαιρετική δουλειά και τα αποτελέσματα πιστεύω ότι φαίνονται και στην πόλη και στα χωριά, που δεν έκλεισε κανένα χωριό, ούτε το οδικό δίκτυο είχε κανένα πρόβλημα. Με τη ρήξη άλατος? Ρίξαμε πάρα πολύ αλάτι, δηλαδή δεν σταμάτησαν όλο το βράδυ τα παιδιά να δουλεύουν και να ρίχνουν. Το λέω γιατί ήμουν παρόν στην όλη διαδικασία. Εκτός από την πόλη ρίξατε και στις επαρχιακές οδούς? Ναι, σε όλο το επαρχιακό δίκτυο. Σε αυτό μας βοήθησε λίγο και η περιφέρεια, έως αρκετά, με κάποια κομμάτια που τα διαχειριστήκαμε μαζί για να έχουμε καλύτερο αποχιονισμό και περισσότερο για τον παγετό, γιατί οι θερμοκρασίες ήταν απογορευτικές. Άνοιξε μέχρι και το μείον 12 το βράδυ. Έχουμε αποθέματα. Αλλά τι έχουμε. Για το επόμενο διάστημα. Είμαστε έτοιμοι σε όλους τους τομείς. Τα μηχανήματά μας είναι έτοιμα. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο να προσέχει λίγο. Είναι ευκαιρία ειδικά μέσα στην πόλη να περπατήσουμε λίγο. Ας αφήσουμε τα αυτοκίνητα από τη στιγμή που λόγω του παγετού σε κάποια σημεία θα έχει πρόβλημα. Βέβαια συνεχίζουμε ακόμα και ρίχνουμε και θα συνεχίσουμε και όλη την ημέρα και το βράδυ, γιατί και σήμερα και αύριο θα έχει θερμοκρασίες απογορευτικές μέχρι και μείον 10. Από εκεί και πέρα είμαστε παρόν, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι να λύσουμε όλα τα προβλήματα στην Ιορδαία όσον αφορά τον αποχιονισμό. Ο Δήμος είναι σε ετοιμότητα, αντιμετώπισε ανάλογα και κατάλληλα τις καιρικές συνθήκες που επεκράτησαν? Νομίζω πως ναι. Εξάλλου κάναμε το αυτονόητο και κάνουμε το αυτονόητο. Θα πρέπει πάντα η Δημοτική Αρχή και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία εμπλέκεται στην διαδικασία της εξυπηρέτησης των πολιτών, στην προκειμένη περίπτωση για τις καιρικές συνθήκες οι οποίες δημιουργήθηκαν τις 2 μέρες αυτές με τον παγετό και με τα χιόνια, νομίζω πως κάναμε το αυτονόητο, αντιμετωπίσαμε στο βαθμό που μπορούσαμε την κατάσταση και δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα. Ούτε στο δικό δίκτυο το επαρχιακό, ούτε και εντός της πόλεως. Βεβαίως, ναι, και στην πόλη και στο επαρχιακό δίκτυο, σε συνεργασία με την περιφέρεια και ο Δήμος, αντιμετωπίσαμε κατάλληλα τις ανάγκες που προέκυψαν. Είχατε ένα καλό συντονισμό με τους άλλους αντιδημάρχους και με τον ίδιο τον Δήμαρχο που ενημερώνεται συνεχώς, ώστε να αποφευθούν κάποια έτσι προβλήματα. Αποκλεισμένες σταυλικές μονάδες υπήρξαν, κύριε Τσοκτουρίδη? Δεν είχαμε καμία τέτοια πληροφόρηση. Πιστεύω πως δεν υπήρχαν προβλήματα. Πήγαν όλα καλά. Βέβαια δεν ήταν και οι καιρικές συνθήκες πάρα πολύ αντίξωες, αλλά στο βαθμό που ήταν εμείς αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα, και αν προκύψει και δυσκολότερη κατάσταση νομίζω πως θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το προσωπικό το οποίο δουλεύει νύχτα μέρα και προσπαθεί για το καλύτερο, αυτή τη φορά τουλάχιστον στην προσπάθεια που καταβάλαμε εμείς, ο Δήμαρχος, εγώ, ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Βρύλιος και όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία του αποχιονισμού, το προσωπικό ήταν παρόν, έδωσε ό,τι μπορούσε ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Πιστεύω πως έτσι θα συνεργαστούμε και θα προχωρήσουμε να επιλύουμε τα προβλήματα του Δήμου όπου και αν προκύψουν.